gotta stay high all the time to keep you off my mind. Γεια σας, σήμερα θα κάνω ένα haul βίντεο. Θα είναι ένα haul μόνο με ρούχα και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα βάλω σε άλλο βίντεο. Ουσιαστικά θα είναι fashion haul. Θα κάνω κι άλλο ένα haul με καλλιτικά προϊόντα, περιποίησης και κάτι τέτοια. Αν υπάρξουν και άλλα ρούχα θα τα βάλω σε άλλο haul. Συγγνώμη που κάνω πολλά haul μαζεμένα, απλά επειδή είχα καιρό να κάνω βίντεο, έλειπα κάποιο διάστημα και τα λοιπά. Έχουν μαζευτεί πολλά πράγματα, οπότε πρέπει να τα βάλω κάπως και να μπουν και να τα δείτε και όλα αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για αρχή του βίντεο να σας ξεκαθαρίσω ότι όλα τα προϊόντα που θα σας δείξω, όλα τα ρούχα και τα λοιπά, δεν τα έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα. Είναι σταλμένα από τα ίδια τα site και πάμε να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο μου choice, το οποίο είναι το καλύτερο, best of the best, με δωρεάν μεταφορικά, έρχονται πάρα πολύ γρήγορα, περιποιημένα, με τις ταμπελίτσες τους, τα νούμερα φανταστικά, όλα καλά, καλές τιμές σχετικά. Δεν είναι από τα πολύ φθηνά οικονομικά κινέζικα site, αλλά είναι και αυτό σε πολύ προσιτές τιμές και μπορείτε να βρείτε και κωδικούς με εκπτώσεις κτλ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με ένα καπέλο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αρχικά όταν το είχα δει στο site μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν το πήρα στα χέρια μου, ξενέρωσα λίγο το ότι είναι πάρα πολύ τσαλακωμένο. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Γενικά και ο φωτισμός δεν είναι και ό,τι καλύτερος για την απόγευμα. Αλλά φαίνεται λίγο κάπως τσαλακωμένο. Εγώ θα το βάλω λίγο να το δείτε. Βλέπετε που πέφτει λίγο. Εγώ το περίμενα κάπως σαν καπέλο μάγισσας κατά κάποιο τρόπο. Δεν με τρέλανε, αλλιώς το περίμενα, αλλιώς το έβρισκα στις φωτογραφίες και τα λοιπά, αλλιώς είναι. Εντάξει, δεν πειράζει, τώρα θα μου πεις είναι και μαύρο μέσα στο καλοκαίρι, δεν λέει. Θα δω τι θα το κάνω. Πάμε σε μια μπλούζα που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι με λουλούδια μπλε, μπλε λουλουδάκι έχει πάνω και είναι μια ρηχτή, ανάλαφρη, τελείως μπλουζίτσα για τώρα το καλοκαίρι. Ούτε να σε βαραίνει, ούτε να σε ζεσταίνει, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορείς να την πεις crop top, δεν νομίζω, εντάξει, δεν είναι και πολύ κοντή. Αλλά σχετικά είναι κοντή, φτάνει μέχρι το τέλος της κυλίτσας, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι μακριά μπλούζα. Αλλά μου αρέσει και η ποιότητά της, είναι μαλακή και ανάλαφρη, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι πραγματικά. Πάμε τώρα σε μια άλλη μπλουζίτσα, η οποία είναι λίγο περίεργη. Έχει αυτό εδώ πέρα το χέρι. Αιγυπτιακό, είναι αυτό με το μάτι πάνω, Ιλουμινάτι ξέρω εγώ. Από πίσω είναι ανοιχτή η πλάτη της όλη. Και μου αρέσει πάρα πολύ, είτε για την παραλία, είτε με ένα σουτιάν από πίσω και αυτό. Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο τραγικό πράγμα το οποίο φαίνεται η πλάτη. Αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει πιο πολύ για τη θάλασσα, κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, πάρα πολύ ωραία μπλουζίτσα όπως μπορείτε να δείτε. Εμένα μου άρεσε φανταστικά. Και αυτό που σας έλεγα πριν είναι ότι να, εδώ πέρα έχει την ταμπελίτσα του, έχει το καρτελάκι του. Είναι πάρα πολύ οργανωμένα και τέλεια, γι' αυτό μου άρεσε το choice. Ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ένα, θα το ονομάσω κιμονό. Είναι ένα κιμονό λεοπάρ, είναι αυτό εδώ, το φορούσα και σε ένα βίντεο μου. Μου αρέσει, παρόλο που είναι λεοπάρ και υποτίθεται είμαστε λίγο έτσι και έτσι με τα λεοπάρ, είτε είναι γύφτικο, είτε είναι ωραίο ή δεν ξέρω εγώ τι. Εμένα μου άρεσε, δίνει ένα άλλο στυλ και μια άλλη άποψη, θα το δείτε και φορεμένο πως είναι γιατί τώρα δεν φαίνεται. Μου αρέσει πάρα πολύ, θα το φορέσω σίγουρα και πολύ καλή ποιότητα και αυτό. Τώρα πάμε να σας δείξω ένα μαγιό που καταλάτρεψα, καταλάτρεψα πραγματικά. Δυστυχώς δεν θα μπορέσετε φυσικά να το δείτε φορεμένο, αλλά θα σας εξηγήσω εγώ με δικά μου λόγια. Λοιπόν, το μαγιουδάκι είναι έτσι, δένει πίσω με κόμπο για να το βάλετε στα μέτρα σας. Έχει ένα φιόγκο εδώ μπροστά, το έχω πάρει σε νούμερο large νομίζω. Έχει και σκοινάκι για να το δένετε στο κεφάλι σας. Λοιπόν, κάθεται πάρα πολύ καλά στο σώμα μου και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εδώ πέρα έχει και αυτά τα πλαστικά ώστε να κολλάνε στο δέρμα και σε περίπτωση που δεν βάλετε το σκοινάκι να μην υπάρχει περίπτωση να φύγει και να πέσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και το από κάτω του είτε έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κανονικό τέτοιο, δεν είναι μπραζίλ κάτι τέτοιο. Έχει και τα φιουγκάκια του εδώ πέρα. Το προσαρμόζεται και αυτό ανάλογα το πώς εσείς θέλετε. Μου άρεσε
πάρα πάρα πολύ. Συγκεκριμένα σε μένα πηγαίνει και το χρώμα και ακριβώς κάθεται καλά στο στήθος μου και στο σώμα μου γενικότερα. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ καλής ποιότητας. Το συγκεκριμένο κιόλας είναι αρκετά οικονομικό. Είχα κάνει και post στο Facebook και σας είχα ρωτήσει ποιο να πάρω από όλα γιατί ήμουν ανάμεσα σε πολλά. Τελικά κατέληξα σε αυτό που μου είπατε και οι περισσότεροι να πάρω. Και τελευταίο από το Choice είναι μία τσάντα. Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη τσάντα δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Είναι αυτή εδώ πέρα, είναι μια γκρι με κρόσια. Είναι του Ινδιάνου η τσάντα. Όχι εντάξει, είναι έτσι, μπορείτε να τη φορέσετε στη μέση. Δεν μου αρέσει η ποιότητά του. Είναι σαν ύφασμα, σαν... Πώς είναι αυτό το χνούδωτο, αν μπορείτε να καταλάβετε. Είναι πολύ απλή τσάντα. Τώρα δεν ξέρω, δεν με τρελαίνει και από μέσα είναι έτσι. Δεν ξέρω, δεν με τρέλανε, απλά δεν μου άρεσε, αλλιώς την περίμενα που την είδα στη φωτογραφία και τέτοια. Ίσως εγώ βιάστηκα να την πάρω χωρίς λόγο και δεν σκέφτηκα ότι στο τέλος δεν θα μου αρέσει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο site που μου άρεσαν πάρα πολύ τα πραγματάκια που πήρα, είναι το Dress Gal και πήρα 3 μπλουζάκια. Το πρώτο μπλουζάκι είναι αυτό εδώ πέρα το μαύρο, είναι Nirvana. Το από το συγκρότημα Nirvana, μου αρέσουν πάρα πολύ ο Nirvana, οπότε γι' αυτό και το πήρα. Είναι ένα απλό μαύρο t-shirt, πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε. Γενικά θα σας πω ότι κατάλαβα σε αυτό εδώ το haul, ότι μου πάνε τα μαύρα καλύτερα από τα πολύχρωμα και χρωματιστά, γιατί έχω να σας δείξω κάποια πολύχρωμα και χρωματιστά που δεν ένιωθα Μαρία, δεν ένιωθα ωραίο εαυτός μου έτσι χαλαρά και αυτά. Θα καταλάβετε και θα τα δείτε και μετά φορεμένα. Λοιπόν, πήρε μία μπλούζα η οποία είναι φανταστική, την λατρεύω. Είναι αυτή εδώ με τις σπίτσες και λέει no drama. Μου αρέσει, τι να σας πω, πάρα μα πάρα 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 πολύ. Είναι έτσι ανάλαφρη, είναι σαν την άλλη που σας έδειξα πριν με τα λουλούδια την μπλε. Είναι τέλεια. Αλήθεια, αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, μη σας πω και από όλα τα ρούχα που έχω να σας δείξω σήμερα. Τώρα πάμε σε ένα basic μπλουζάκι, ένα γκρι απλό t-shirt, αυτό εδώ. Είναι μια χαρά, ωραιότατο. Είχα πάρει ένα ίδιο σε μπλε χρώμα, σε ένα άλλο haul σας το έχω δείξει και το πήρα και σε γκρι και θα το πάρω μάλλον και στα άλλα χρώματα γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το μπλουζάκι. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μου Romwe και έχω να σας δείξω ένα t-shirt, το οποίο είναι με τον Donald και γράφει Untitled. Εντάξει, είναι ένα blog-gri t-shirt. Δεν έχει κάτι τρομερό, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα παρόλα αυτά. Πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ καλή ποιότητά του. Μου άρεσε σαν μπλουζάκι, ένα απλό μπλουζάκι με ένα τζινάκι κτλ. Είναι μια χαρά, ωραίο, τέλειο. Πήρα και ένα άλλο μπλουζάκι το οποίο είναι πράσινο, αυτό εδώ. Αυτό εδώ να σας πω την αλήθεια, το πήρα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά περίμενα να μην είναι τόσο κοντό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κοντό crop top και δεν ξέρω αν θα με βολέψει. Ίσως το φοράω με ψηλό μέσα παντελόνια, ίσως μέσα από αυτή τη φόρμα που θα σας δείξω τώρα. Για μόνο του δεν παίζει, γιατί όπως βλέπετε είναι πολύ κοντό. Από πίσω είναι ανοιχτό έτσι η πλάτη του κτλ. Άμα ήταν το μαύρο στο όσο είναι το από πίσω του, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Απλά για μένα είναι πάρα πολύ κοντό. Αλλά η ποιότητά του και γενικά το χρώμα του και αυτό μου αρέσει. Πάμε τώρα να σας δείξω μία φόρμα jean. Τώρα εδώ πέρα να σας το δείξω είναι λίγο δύσκολο. Είναι τζινάκι φόρμα. Και είναι αυτό εδώ πέρα του Bob Mastora. Του Mastora. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα είναι σαλοπέτα βασικά. Και μου έλεγε η μητέρα μου εδώ και πολύ καιρό πότε θα πάρεις μια σαλοπέτα μακριά, πότε θα πάρεις μια σαλοπέτα μακριά. Εντάξει, λέω να πάρω. Έβλεπα και ένα βίντεο της Ανατολής και λέω ωραία η σαλοπέτα που δείχνει, την είχε πάρει από τα Sinside. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο Romwe, η Sinside σχεδόν το ίδιο είναι. Οπότε την βρήκα στο Romwe και την πήρα από το Romwe εγώ. Την πήρα και στο νούμερο large το οποίο είχε προτείνει και η Ανατολή για το δικό της μέγεθος. Νομίζω πάνω κάτω παίζει να είμαστε στο σώμα, οπότε γι' αυτό και εγώ το πήρα large. Είναι πάρα πολύ άνετη, πραγματικά. Και είναι ελαστικό το jean του, δηλαδή αν μπορείτε να δείτε, είναι ελαστικό, οπότε και μην μου πιστεύω να το έπαιρνα, θα μου έκανε, αλλά ίσως ήταν λίγο στενό, οπότε γι' αυτό δεν το ρίσκαρα, γιατί γενικά με τα τζίνα όπως βλέπετε έχω φάει πολλές χλαπάτσες, οπότε λέω μην το ρισκάρω, και είναι πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε, wow, ναι, φοβερό. Και όπως είπα πριν για Sinside, θα πάμε σε Sinside. Λοιπόν, πήρε ένα φόρμα κατά λάθος, γιατί εγώ ήθελα μπλούζα, νόμιζα ότι ήταν μπλούζα και τελικά ήταν φόρεμα.
Οπότε, εντωμεταξύ να πω σε αυτό το κομμάτι ότι άλλαξε όνομα το Shinside και λέγεται Sign In, Sign Out τώρα νομίζω. Τέλος πάντων, θα το δείτε και σε επόμενα βίντεο για πιο επίσημα. Τέλος πάντων, νόμιζα ότι ήταν μπλούζα αυτό εδώ και τελικά ήταν φόρεμα. Είναι για την παραλία, για κάτι τέτοιο. Είναι, πώς να σου το πω αυτό το ύφασμα, ένα t-shirt. Είναι το ύφασμά του σαν ένα t-shirt. Εντάξει, ξενέρωσα γιατί ήθελα να είναι μπλούζα. Τώρα θα μου πείτε να το κόψω, αλλά και πάλι δεν ξέρω, δεν θα φαίνεται καλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Ένα άλλο μπλουζάκι που πήρα και ήμουν ανάμεσα σε δύο χρώματα, ή γκρι ή λευκό, αλλά το πήρα σε λευκό, είναι αυτό εδώ με την τίγρη, με τα λουλούδια. Μου αρέσει και αυτό έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Γενικά το Shinside έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Έρχονται γρήγορα, δωρεάν μεταφορικά. Νομίζω πρέπει να πάρεις πάνω από 15 δολάρια για μεταφορικά και τέτοια. Οπότε ναι, πολύ καλό site, πάρα πολύ ωραία μπλουζίτσα και αυτή. Τώρα πήρα ένα άλλο σορτσάκι, το οποίο ευελπιστούσα να μου κάνει και να είναι εντάξει για να το φορώ μέσα από φορέματα. Να σας πω την αμαρτία μου, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά το βλέπω μικρό. Είναι μικροσκοπικό, ξέρω εγώ, εκτός και αν ανοίγει, τέλος πάντων, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Θέλω ένα σορτσάκι για μέσα από για τα φορέματα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είχε πάρα πολλά το Shinside, δεν μπορούσα να αποφασίσω, κατέληξα σε αυτό, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Δεν με τρέλανε, το είδα, ξενέρωσα και λέω, εντάξει, δεν το φοράω καν. Οπότε, θα δούμε. Και τέλος πήρα ένα κιμονό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά κάτι έχω πάθει με τα κιμονό τώρα τελευταία. Μου αρέσουνε, είναι αυτό εδώ του Μεξικάνου, το κλασικό. Και τώρα που είμαι στα κιμονό θέλω να σας πω κάτι. Τις προάλλες έκανα μια βόλτα στα μαγαζιά και βρήκα τα ίδια κιμονό που πουλούνται στα κινέζικα site 32 και 35 ευρώ. Ακριβώς την ίδια ποιότητα, ακριβώς το ίδιο ύφασμα, ακριβώς το ίδιο κομμάτι. Είχα πάρει εγώ ένα κιμονό άλλο που σας είχα δείξει από το Shinside σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο είναι λίγο πιο πολύχρωμο και τέτοια, και βρήκα ακριβώς το ίδιο ολόιδιο, 32 ευρώ. Ενώ εγώ το πήρα πάνθυνα, ξέρω εγώ. Δεν θα σας πω σε ποιο μαγαζί είναι και τέτοια, γιατί πραγματικά... Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, καλό είναι να μην πω, αλλά είναι τραγικό αυτό το πράγμα να βλέπεις τόσο φθηνά πράγματα στα κινέζικα site και να τα βρίσκεις στα μαγαζιά πανάκριβα. Τι να πω, τέλος πάντων, αν θέλετε κιμονό, εμένα αυτό μου άρεσε, σας το προτείνω σίγουρα. Πάμε τώρα στο site New Dress που πήρε ένα ψηλό μέσο παντελόνι μαύρο και είχα πάρει ακριβώς το ίδιο σε μπλε σκούρο και το πήρα και σε μαύρο, το πήρα και σε μπλε ανοιχτό και θέλω να το πάρω και σε λευκό. Μου άρεσε πάρα πολύ και η ποιότητά του και ο τρόπος που κάθεται πάνω στο σώμα μου και για jean έκατσε καλά το νούμερο, το πήρα large, να ξέρετε. Μου άρεσε πάρα πολύ, αν και μια κοπέλα μου είχε πει στα σχόλια ότι δεν μου πάνε τα ψηλό μέσα παντελόνια. Αλλά εντάξει, εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και πήρα και ένα φορεματάκι το οποίο το έβλεπα συνέχεια σε πάρα πολλά site. Και ήμουν ανάμεσα στο να το πάρω σε μαύρο και σε γκρι. Εγώ το πήρα σε μαύρο, απογοητεύτηκα, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου αρέσουν τα λουλουδάκια και αυτά που έχει εδώ κάτω. Δεν ξέρω αν φαινόταν διαφορετικά στη φωτογραφία, τι να σας πω. Πάντως δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω αν είναι διαφανές μέσα το υφασμά του. Νομίζω δεν φαίνεται και ιδιαίτερα τίποτα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά όχι, δεν θα το ευχαριστηθώ να πω ότι θα το φοράω και θα είμαι super και μια χαρά και μου αρέσει. Πάμε τώρα στο Rose Gal, το οποίο πήρα ένα κολιεδάκι. Είναι αυτό εδώ, που έχει την κλεψίθρα. Πώς το λένε, κλεψίθρα λέγεται αυτό. Τέλος που πέφτει η άμμος και καλά. Ναι, αυτό και κάνει έτσι διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω τώρα αυτό, κάτι έλεγε για Harry Potter εκεί πέρα. Τι να σας πω, εμένα μου άρεσε και το πήρα, δεν έκατσα να το ψάξω και ιδιαίτερα. Και πήρα και ένα ζευγαράκι παπούτσια. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι πεδιλάκια, προτιμώ αυτά τα πέδιλα τα οποία μπαίνει έτσι το πόδι και όχι μόνο με το δάχτυλο. Μου αρέσουνε, εντάξει. Μια χαρά είναι, είναι έτσι τύπου δέρμα
κάτι τέτοιο. Έχει και ένα μικρό τακουνάκι, αν μπορείτε να δείτε. Πήρα το νούμερο 39, νομίζω ότι μου είναι απειροελάχιστα μεγάλο. Αλλά λόγω του ότι δένει από πίσω και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα φύγει το πόδι μου να γλιστράει. Αλλά ναι, θα μπορούσα να το πάρω και 38 νομίζω, γιατί εγώ είμαι ανάμεσα σε 39 και 38 κάπου εκεί πέρα, 38 μισό βασικά είμαι. Και κάθε φορά κάθομαι και παλεύω να βρω ποιο νούμερο από τα δύο είναι το δικό μου. Αλλά ναι, μου άρεσαν αυτά εδώ πέρα, είναι ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο site, το οποίο λέγεται Zafalook, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό πάρα πολύ καλό site, έχει πολύ ωραία ρουχαλάκια, περιποιημένα και αυτό, μου άρεσε. Είναι η πρώτη φορά που θα σας δείξω από αυτό το site και πήρα 3 μπλουζάκια, ολόιδια, σε 3 διαφορετικά χρώματα. Τώρα θα μου πεις γιατί το έκανες αυτό. Γιατί ήθελα να δω τα διαφορετικά χρώματα πώς μου πάνε τώρα το καλοκαίρι. Και κατέληξα ότι μόνο το ένα χρώμα μου πηγαίνει και μου άρεσε και το ήξερα ήδη. Τελικά προτιμώ τα μαύρα. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας που θα δείτε το κλιπάκι να φορώ το ρούχο. Προτιμώ τα πιο σκούρα χρώματα, γενικά και καλοκαίρι και χειμώνα. Τελικά εκεί κατέληξα. Είναι ένα κίτρινο έντονο, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα μπλουζάκι απλό, κλασικό, basic θα μπορούσες να πεις, με τσεπούλα. Είναι ένα πολύ ωραίο υφασματάκι, αυτό το μαλακό του καλοκαιριού. Και το κίτρινο δεν μου άρεσε. Δεν ένιωσα πάρα πολύ Μαρία. Και το γαλάζιο επίσης. Τώρα είναι ακριβώς το ίδιο μπλουζάκι που σας έδειξα σε κίτρινο, αλλά γαλάζιο. Νομίζω εδώ χάνει λίγο. Είναι πιο πολύ πράσινο γαλάζιο. Πώς το λένε αυτό, τυρκουάζ. Ναι, δεν είναι γαλάζιο γαλάζιο όπως φαίνεται εδώ στην κάμερα, γιατί όπως σας είπα χαλάει και λίγο φωτισμός. Αλλά ναι, και αυτό δεν τρελαίνε. Αυτό που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ είναι το κόκκινο, κοραλοκόκκινο. Αυτό εδώ πέρα. Είναι φωσφοριζέ όμορφο και κοιτάξτε, νομίζω κοιτάξτε. Φαίνεται δηλαδή στο πρόσωπό μου ότι δίνει κάτι όμορφο γι' αυτό. Αυτό το χρωματάκι μου άρεσε. Και πήρε και μία παντελόνα, τα λένε αυτά. Τέλος πάντων, είπα να πάρω κάτι διαφορετικό κι εγώ η κακομοίρα. Πήρε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι έτσι και έχει λαστιχάκι εδώ στο τέρμα του και λαστιχάκι εδώ μπροστά. Αλλά δεν ξέρω, δεν φαίνεται στην κάμερα, πραγματικά δεν φαίνεται. Εγώ όμως βλέπω το χέρι μου και δεν θέλω να φαίνεται ούτε το ισόρροχό μου, ούτε τα πόδια μου, ούτε γενικά τίποτα. Γι' αυτό δεν το φόρησα καν στο βίντεο, δεν μου άρεσε και γενικά σαν στυλ και αυτά. Τώρα θα μου πείτε τι το διάλεξες τότε, δεν ξέρω. Μάλλον στη μητέρα μου θα το δώσω ή στην αδελφή μου που φοράνε πιο πολύ τέτοια, γιατί εγώ δεν είμαι για αυτό το στυλ τελικά. Σαν ποιοτητούλα και αυτά καλό είναι, αλλά εντάξει, τώρα θα μου πεις το ίδιο βρίσκεις και στη λαϊκή. Δεν είναι κάτι τρομερό να πεις ότι συγκρίνονται π.χ. με τα μπλουζάκια. Τα μπλουζάκια είναι φανταστικά. Καμία σχέση με αυτό εδώ πέρα. Μετά σειρά έχει το Banggood, το οποίο πήρα όχι μόνο ρούχα, πήρα διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, πήρα μολύβια χιλιών. Αυτά εδώ. Τώρα έχω όλα τα χέρια μου μπροστά. Τέλος πάντων, είναι αυτά εδώ πέρα, αν μπορείτε να δείτε. Είναι πάρα μα πάρα 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 πολύ καλά. Το Banggood έχει δωρεάν μεταφορικά, έρχονται γρήγορα. Είναι από τα πιο έμπιστα site που έχω συνεργαστεί ποτέ. Έχω ψωνίσει να φανταστείτε το tablet μου από το Banggood, οπότε καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ μαλακά, πάρα πολύ καλή απόδοση, δεν ξυρίζουν τα χείλη, ούτε σκληρά είναι, ούτε γδέρνουν, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ καλά μολυβάκια χιλιών. Θα σας έχω το link από κάτω να πάτε να τα δείτε. Και για όλα τα προϊόντα θα σας έχω το link από κάτω. Μετά πήρα ένα μολυβάκι για τα φρύδια, το οποίο είναι από μια εταιρεία, η Boob. Αυτή είναι εδώ, που έχω πάρει και ένα κραγιόν από το eBay. Είναι αρκετά γνωστή στις ασιάτικες χώρες. Λοιπόν, είναι σε αυτό το στυλ που βγαίνει έτσι. Το χρωματάκι του είναι ό,τι πρέπει για τα δικά μου φρύδια. Είναι αυτό εδώ το καφέ. Και έχει και πινελάκι για να τα χτενίζετε. Εγώ πήρα την απόχρωση 3, 03. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ καλό χρώμα, πολύ καλή διάρκεια. Είναι λες και βάζετε χρώμα με κερί. Πώς είναι αυτές οι παλετίτσες για τα φρύδια που είναι κερί με το χρώμα? Είναι λες και είναι αυτά τα δύο προϊόντα σε ένα, κάπως. Μου άρεσε.
άρεσε και σίγουρα θα το ξανέπαιρνα μου τελείωνε. Μετά πήρα ένα πινελάκι για το eyeliner. Γενικά αυτό το πινελάκι με βοηθάει πάρα πολύ εμένα στη γραμμή του eyeliner. Προτιμώ αυτό το πινέλο από το άλλο που είναι κοφτό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, είναι καινούργια, αλλά έτσι όπως το βλέπω είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Μετά ήθελα να σας δείξω κάτι μπουκαλάκια που πήρα για ταξίδια, επειδή ταξιδεύω συχνά. Πήρα κάτι μπουκαλάκια τα οποία να μπορώ να τα παίρνω μαζί μου. Είναι δύο που πέφτουν σαν λοσιόν, είναι ένα που πέφτει σαν σπρέι και άλλο ένα το οποίο είναι σαν αυτό που βάζουμε το σαπούνι για τα χέρια. Και έχει και δύο βαζάκια. Αυτά εδώ πέρα. Οπότε πιστεύω ότι αυτά θα με βοηθήσουν πάρα πολύ στα ταξίδια μου για να τα παίρνω μαζί μου. Και γενικά να έχω ό,τι προϊόν θέλω σε αυτά τα μπουκαλάκια ώστε να μην αναγκάζομαι να κάνω ολόκληρες ιστορίες κτλ. Ναι, αυτά τα μπουκαλάκια τώρα για το καλοκαίρι, ειδικά για διακοπές κτλ. Βοηθάνε σίγουρα. Μετά πήρα κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ όταν το βρήκα. Είναι αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο βοηθάει για να πλένουμε τα πινέλα μας. Υπάρχει σε πολλά χρώματα. Είναι ένα πλαστικό πράγμα το οποίο λέγεται brush swig, κάπως έτσι. Βάζεις τα δάχτυλά σου εδώ πέρα. Το κρατάς. Αν μπορείτε να δείτε, έχει και τέτοια. Έχει και γραμμές. Κάνεις έτσι. Έχεις σαπουνάδα στο πινέλο, το τρίβεις εδώ πάνω, τσουκ τσουκ τσουκ, και πλένεται. Εμένα μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Είναι πρακτικό και ωραίο και μικρούλι. Και τώρα πήρα και άλλη μία βάση, η οποία είναι για τα πινέλα, για να τα βάζεις να στεγνώνουν. Αυτό πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί όταν βάζω τα πινέλα μου να στεγνώνουν, θέλω να είναι κάθετα ώστε να πέφτουν προς τα κάτω και είναι αυτό εδώ πέρα, αν μπορείτε να δείτε, και εδώ μέσα στην τρυπούλα βάζεις το πινέλο σου ώστε να στέκεται και να στεγνώνει καθώς κοιτάει προς τα κάτω, καταλάβατε τι εννοώ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα για τα πινέλα, πραγματικά για να στεγνώνουν είναι ό,τι πρέπει. Έχει και για πιο μικρά πινέλα, μεσαία, χοντρά, καταλαβαίνετε. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ αυτό. Πήρα τώρα μία μπλουζίτσα η οποία έχει αυτά εδώ τα... Αυτό βασικά είναι άλογο είναι. Αυτή εδώ η μπλούζα μου άρεσε αρκετά. Είναι σε μπεζ χρωματάκι και έχει ένα μαύρο άλογο. Και πήρα κάτι εσώρουχα τα οποία δεν μου άρεσαν καθόλου. Είναι χάλια. Αλλιώς φαίνονται στη φωτογραφία και αλλιώς ήταν τελικά. Οπότε θα τα δώσω στη μητέρα μου γιατί είναι πολύ γεροντίστικα. Λοιπόν, είναι βαμβακερά και αυτά, ωραία ποιοτητούλα, αλλά δεν μου άρεσαν. Είναι αυτό εδώ το γαλάζιο. Αυτό εδώ το γαλάζιο. Είναι ένα κόκκινο αυτό εδώ. Και είναι και ένα μπλε αυτό εδώ. Να σας το δείξω, ναι. Αυτά δεν μου άρεσαν καθόλου. Θα τα δώσω όπως είναι στη μητέρα μου. Όλα τα άλλα θα τα κρατήσω. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Και τελειώνουμε με ένα site το οποίο λέγεται Victoria's Wing και νομίζω ότι ήταν το χειρότερο από όλα. Γι' αυτό και το άφησα για το τέλος. Δεν μου άρεσαν καθόλου και τα δύο πράγματα που πήρα. Ίσως το ένα να παλεύετε, αλλά το άλλο δεν παλεύετε με τίποτα. Μάλλον έφταιγαν και οι δικές μου επιλογές. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πήρα ένα κόκκινο μπλουζάκι, υποτίθεται αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, δεν θα σταθώ πολύ. Πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου. Η ποιότητά του είναι άθλια, το σουλούπι του είναι άθλιο, είναι γεροντίστικο, είναι για γριές, το πιστεύω ότι είναι για γριές, δεν μου άρεσε καθόλου. Και ένα μπλε πουκάμισο, το οποίο αν το φορέσεις με διαφορετικά στυλ, δηλαδή δεμένο, λιτό, λίγο δεμένο κάπως, δηλαδή με διάφορους τρόπους, ίσως παλευτεί κάπως, καλά εκτός το ότι είναι όλο διαφωνές μέσα. Βλέπεις τα πάντα. Εντάξει, δεν θα το φορέσει χωρίς τίποτα αυτό. Αυτό ίσως παλεύεται λίγο. Δηλαδή, μου άρεσε λίγο το χρωματάκι του, αλλά γενικά ήταν μια αποτυχία το συγκεκριμένο site, δεν μου άρεσαν καθόλου. Τέλος πάντων, νομίζω τελειώσαμε. Κάπου εδώ ήταν όλα τα πραγματάκια. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο από μένα, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Ακολουθήστε με στο Instagram και κάντε ένα like στο Facebook, άμα θέλετε. Θα σας έχω όλα τα social media από κάτω. Αφήστε μου σχόλια για να με ρωτήσετε διάφορα πράγματα για τα site, ποιο σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, ποιο μου πάει, τι δεν μου πάει. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μ' αρέσει, λατρεύω να απαντάω και να διαβάζω τα σχόλιά σας. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά. Γεια σας.